Είναι η εκπομπή Εφαρμογή Θεσσαλονίκη, Θεσσαλονίκη App, το μεσημεριανό μαγκαζίνο. Η μεσημεριανή συντροφιά σας. Ο συνοδηγός στο αυτοκίνητο. Ο συνεργάτης στη δουλειά. Η παρέα στο σπίτι. Για οτιδήποτε νεότερο από την φωτιά και αν έχουμε κάποια άλλη εξέλιξη, θα σας το αναφέρουμε. Προς το παρόν πάμε να δούμε άλλα θέματα. Πάμε να ξεφυλίσουμε το περιοδικό μας, διότι μας αφορά όλους. Δεν είναι ένα θέμα που θα πρέπει να μας αφήσει αμέτωχους και μιλάμε για την εγκληματικότητα, η οποία πλέον έχει πάρει φόρα. Δεν ξέρω αν είδατε το βίντεο το οποίο ανήρτησε το ράδιο Θεσσαλονίκη σχετικά με μία απόπειρα ληστείας στο Πανόραμα. Σικάγο το Πανόραμα. Στο βίντεο, το οποίο θα δείτε στο arthes.gr και thesnews.gr, θα δείτε επί της οδού Κομνηνών, σε έναν κεντρικότατο δρόμο του Πανοράματος, στο πιο κεντρικό δρόμο, έναν άνθρωπο ο οποίος μπαίνει στο σπίτι του, μπαίνει στο γκαράζ του σπιτιού του και εκείνη την ώρα ένα αυτοκίνητο με επιβαίνοντες δύο τουλάχιστον άτομα κατεβαίνουν και απειλούν με όπλο τον ιδιοκτήτη να τους δώσει ό,τι έχει. Και κάποια στιγμή βλέπουμε στο βίντεο όπου τρέπονται σε φυγή ενώ υπάρχει μια κινητικότητα στο σπίτι, στον εξωτερικό, στην αυλή του σπιτιού. Αυτό περιγράφεται στο βίντεο. Τι συνέβη? Εχθές το βράδυ, γύρω στις 10 παρα 10, στην οδό Κομνηνών, στον κεντρικότατο δρόμο του Πανοράματος, όπου εκεί υπάρχει και αστυνομικό τμήμα, πηγαίνει ο ιδιοκτήτης του σπιτιού να παρκάρει το αυτοκίνητο μέσα στον γκαράζ. Και εμφανίζονται αυτά τα δύο άτομα με αυτοκίνητο να έχουν παρκάρει ακριβώς μπροστά στον γκαράζ και να τον απειλούν με όπλο, και όχι μόνο με όπλο, αλλά και με ένα λωστό. Και μας περιγράφει το τι ακριβώς συνέβη ο Φίλιππος Μακρίδης, ο άνθρωπος που δέχτηκε την απειλή του όπλου μέσα στο ίδιο του το σπίτι. Ακούστε τι μας λέει. 10 παρά 10 στην οδό Κομνηνών, στο Πανόραμα. Πήγαινα στην οικία μου το βράδυ κανονικά, ανοίγοντας τον γκαράζ για να παρκάρω. Το βάζω το αυτοκίνητο με την όπισθεν, είναι ιδιαίτερο. Παρκάρω με όπισθεν και εκείνη την ώρα σταματάει ένα όχημα μπροστά από τον γκαράζ μου ακριβώς. Ένα Toyota Corolla πράσινο και παρισί. Κατέβηκε ο συνοδηγός με μάσκα και τζόκι και καπέλο. Και μετά κατέβηκε και ο οδηγός, ο οποίος φορούσε μόνο μάσκα. Ηλικίας γύρω στα 25 με 30, ο συνοδηγός μου τράβηξε περίστροφο όπλο, απειλώντας μου να του δώσω ό,τι έχω πάνω μου. Video. Το γκαράζ είναι επί της Κομνηνών. Ναι. Το γκαράζ που βάζω το όχημά μου είναι επί της Κομνηνών. Ναι. Ανοίγω την γκαραζόπορτα και μπαίνω με την όπισθεν. Και εκείνη την ώρα σταμάτησαν μπροστά μου ακριβώς. Α, μάλιστα. Άρα τώρα εγώ θα ψοκινδυνέψω να το πω ότι μάλλον σας ακολούθησαν περιμένοντας να φτάσετε μέσα στον γκαράζ. Θα μου ακολούθησαν μετά τα πλυντήρια που πλένει στο αυτοκίνητο στην έξοδο της Πηλαίας. Από εκεί και πριν αποκλείεται. Έτρεχα, δεν γίνεται να το ακολουθήσει αυτό το αυτοκίνητο. Από τα πλυντήρια της Πηλαίας εκεί που έπλυνα το αυτοκίνητο, πήγα να το αφήσω στο σπίτι το βράδυ. Οπότε μπήκανε μέσα στην γκαραζόπορτα, εκεί μπήκανε, ναι, ναι, τα δύο αυτά γκαράζ, άτομα. Κανονικά. Και εκείνη την υπάρχει ώρα... Υπάρχει βίντεο για αυτά, έτσι. Ναι, ναι, επειδή έχω δει το βίντεο, μπαίνετε εσείς μέσα στην γκαραζόπορτα. Καταφέρουν αυτοί, μπαίνουν, σας ακολουθούν. Ναι. Μπαίνει πρώτα ο ένας και μετά βλέπουμε, γιατί κάτι έψαχνε ο οδηγός στο βίντεο. Μπαίνει ο ένας, ναι. Μου απειλεί, δεν ξέρω πώς μου βγήκε, τους είπα ότι σας ξέρω. Είστε από το Μαχαλά, το Δεντροπόταμο, σας ξέρω. Και πήγε ο δεύτερος να φέρει και λωστάρι. Ξαναμπήκε στα μάξι και πήγε να φέρει και λωστάρι. Έφερε λωστάρι και εκεί την ώρα που ένας μίλησε στον άλλον, άρχισα να φωνάζω εγώ βοήθεια και έφυγα από την πόρτα του γκαράζ. Μάλιστα. Άρα εκεί... ο πρώτος σας προέταξε το όπλο μπροστά σας. Ναι, ο ναι, πρώτα με το όπλο. Καλημέρα με το όπλο. Τι όπλο ήτανε?
πιστόλι ήταν, περίστροφο πιστόλι, τώρα δεν τα γνωρίζω κιόλας. Ναι. Δεν κάτι έχω πω. Ναι. Και μετά ήρθε, και μετά ήρθε ο δεύτερος μελοστάρι. Ναι. Όταν φωνάξατε, είδατε ανταπόκριση και από τη γειτονιά ή απλά αυτοί φοβήθηκαν και τράπηκαν? Ναι, ήδη ο γειτονάς μου είχε ένα σκυλάκι, φώναζε αυτό, γάβγιζε και βγήκε και η γειτονιά, εννοείται. Κατευθείαν βγήκε το ζευγάρι που μένει δίπλα μου. Και μετά τράπηκαν αυτοί σε φυγή? Όχι, όχι, είχαν φύγει ήδη. Ναι. Τι καταλάβατε, είναι Έλληνες? Ρωμά ήταν. Αυτά και πριν 4 μέρες έκανα διάρκεια του γείτονα το σπίτι, που πάλι εκεί βγήκα εγώ έξω. Κατάφεραν από εκεί, πρόλαβαν, πήραν πράγματα, κλέψαν. Ναι, κλέψαν, ναι. Με συναγερμούς, κάμερες, security και σκύλο. Αυτά τα πρόσωπα μπορείτε να τα αναγνωρίσετε? Είναι λίγο δύσκολο τώρα. Ναι. 2 μάτια είδα. Ναι. Ότι ήταν αδύνατη και 1,75 με 1,80 ύψους ο συνοδηγός και λίγο πιο κοντός ο συνοδηγός με μαλάκια, καρφάκια, καστανά. Μέχρι εκεί. Η αστυνομία τι σας είπε? Η αστυνομία μας είπε ότι είναι πολύ δύσκολο να επιβλέψουν την περιοχή. Είναι πολύ δύσκολο, δεν έχουν άτομα οι άνθρωποι, είναι σε δραματική κατάσταση. Εσείς κύριε Μακρύδη δεν φοβηθήκατε και την ώρα? Τι σκεφτήκατε? Σκέφτηκα αυτό που λέει, περνάει η ζωή σου σε 3 δευτερόλεπτα μπροστά σου, αυτό δεν είναι, τα χάσα. Δηλαδή από αντίδραση φώναζα και γκάριζα και κάπου εκεί τα χάσαν κι αυτοί. Αλλιώς δεν ήταν τίποτα να με δώσει μια σφαίρα και να έχουμε άλλη εξέλιξη. Δεν υπήρξε σωματική βία? Δεν... Όχι, 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 δεν με πήραν τίποτα, δεν με ακούμπησαν, δεν τους ακούμπησα, δεν ήρθαν καθόλου σωπαθία. Έχετε οικογένεια? Έχω οικογένεια, ναι, έχω ένα παιδάκι και μια σύζυγο. Τώρα τι σκέφτεστε να κάνετε, να πάρετε περισσότερα μέτρα ασφαλείας? Τώρα με περισσότερα μέτρα ασφαλείας. Έχω παραγγείλει και 2 ζωάκια, συναγερμούς, κάμερες, security. Τώρα μπαίνουμε σε άλλα έξοδα και σε άλλες ιστορίες για να... Ναι, τώρα δεν μπορεί να πάει η σύζυγος στο σπίτι το βράδυ, δηλαδή καταλαβαίνετε. Μα βέβαια, για να προστατεύσετε την οικογένειά σας τώρα, τι να συζητάμε, τι να λέμε. Έχουμε καλέσει τώρα ιδιωτική φύλαξη για να κάνουμε τη δουλειά μας, δεν γίνεται αλλιώς. Αυτά πιστεύω να ήταν το τελευταίο που έγινε στο πανόραμα και παντού, αλλά... Δεν το βλέπω να είναι το τελευταίο. Δεν το βλέπω. Δυστυχώς, ο άνθρωπος πήγε σε ένα πλυντήριο, πήγε να πλύνει το αυτοκίνητό του. Από εκεί υποψιάζεται ότι τον ακολούθησε το αυτοκίνητο, το κυπαρισί που περιγράφει, μάρκας Toyota Corolla, σύμφωνα με τα λεγόμενά του. Και με το που πήγε ο άνθρωπος να παρκάρει, και το βλέπουμε στο βίντεο, δείτε το βίντεο, με το που πάει να παρκάρει με την όπισθεν το αυτοκίνητό του μέσα στον γκαράζ επί της Κομνηνών, σταματάει το αυτοκίνητο με τους 2 δράστες, κατεβαίνουν οι 2 κάτω, ο ένας με το όπλο και ο άλλος γυρίζει πίσω κάποια στιγμή, παίρνει ένα λοστάρι και πηγαίνουν και τον απειλεί και ο δεύτερος με το λοστάρι. Ο άνθρωπος, όπως ακούσατε, τάχασε, φώναξε, βγήκε και η γειτονιά. Και αυτοί τράπηκαν σε φυγή. Δεν είναι το μοναδικό περιστατικό το τελευταίο διάστημα στην περιοχή. Πριν από μερικές μέρες, το Σάββατο που μας πέρασε, μπήκαν ακριβώς στο διπλανό σπίτι. Ακριβώς στο διπλανό σπίτι, πάλι στο πανόραμα, εκεί στην οδό Κομνηνών. Να ακούσουμε... Τι μας λέει το θύμα, ο κύριος Νάσος Τουρκαντώνης, για τους δράστες, δεν ξέρουμε αν είναι οι ίδιοι, για τους δράστες οι οποίοι μπήκανε στο σπίτι του την ώρα που έλειπε η οικογένειά του και ο ίδιος και αφαίρεσαν και χρήματα και άλλα αντικείμενα. Ακούστε τι μας λέει. Το Σάββατο κατά τις 9:30 η ώρα το βράδυ, 3 κακοποιοί παραβίασαν την εξωτερική ανθρωποθυρίδα της οικίας μου. Εν συνεχεία απενεργοποίησαν τον συνεγερμό, έκοψαν τα καλώδια της τηλεφωνίας του ΟΤΕ και με έναν λωστό παραβίασαν την μπαλκονόπορτα της οικίας μου, πέρασαν στο εσωτερικό και ακολούθως κατέστρεψαν κάποια πράγματα μέσα στην οικία. Αφαίρεσαν ένα χρηματικό ποσό και κάτι άλλο. Είμαστε σε έρευνα με τις αρχές να δούμε αν λείπει κάτι άλλο. Ναι. Αυτά τώρα όλα που μας περιγράφετε τα είδατε από κάμερα, κατέγραψε κάμερα?
Όλα έχουν καταγραφεί στην κάμερα, έχουν παραδοθεί στην ασφάλεια για επεξεργασία και ταυτοποίηση των δραστών. Βρέθηκαν αποτυπώματα των δραστών? Έχουν βρεθεί κάποια αποτυπώματα από την σήμανση, τα οποία επίσης βρίσκονται στη διαδικασία της ταυτοποίησης και της έρευνας. Τι ώρα έγινε το Σάββατο που μας πέρασε, έτσι? Το Σάββατο στις 9:40 το βράδυ, αφόσον χτύπησαν το κουδούνι για να διαπιστώσουν ότι δεν βρίσκεται κανένας ενδεχομένως εντός οικίας, μέσα σε 4 λεπτά, με πραγματικά ταχυδακτυλουργικές κινήσεις, πέρασαν μέσα, κατέστρεψαν, επαναλαμβάνω, και τον συναγερμό, κόψαν τα καλώδια και έκαναν αυτό που έκαναν. Μάλιστα. Ήταν λίγο μετά που σουρούποσε. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε και από την ασφάλεια, η συνήθις πρακτική τους είναι αυτή. Στο διάστημα 8-9 το βράδυ και 12 τα μεσάνυχτα, προβαίνουν σε αυτές τις ενέργειες σε σύντομο χρονικό διάστημα. Λείπατε από το σπίτι όλοι, έτσι? Απουσιάζαμε γι' αυτό για ένα δίωρο. 7 με 8 με 10 περίπου απουσιάζαμε. Ναι. Η αστυνομία τι σας λέει? Δυστυχώς στην περιοχή του πανοράματος ιδίως, ενώ ανατολικά το πρόβλημα είναι πολύ έντονο, συγκεκριμένα θα μιλήσω μόνο για την περιοχή του πανοράματος, το ζήτημα έχει πάρει τεράστιες διαστάσεις. Το αστυνομικό τμήμα του πανοράματος έχει αποδυναμωθεί. Όλες οι υπηρεσίες έχουν κατέλθει στο αστυνομικό τμήμα Πηλαίας. Η ομάδα βίας δεν υπάρχει. Έχει καταργηθεί, το γνωρίζω, ή τουλάχιστον έχει αποδυναμωθεί σε τέτοιο βαθμό που να μην μπορεί να προσφέρει πλέον υπηρεσίες και ασφάλεια στους πολίτες. Δυστυχώς τα πράγματα είναι τραγικά. Δεν μπορεί να συνεχιστεί άλλο αυτό. Δεν μπορεί να συνεχιστεί άλλο η ανομία. Δεν μπορεί να συνεχιστεί η ανασφάλεια που αισθάνεται ο κόσμος με τα παιδιά του μεσημεριανές απογευματινές ώρες, να μην μπορεί να κυκλοφορήσει, να βγαίνουν πιστόλια και περίστροφα πάνω σε κεντρικούς δρόμους. Αυτά τα πράγματα φαντάζουν άλλες εποχές, άλλες κοινωνίες και σίγουρα όχι μια δική μας υποτίθεται ασφαλή κοινωνία. Αποδυναμωμένα τα αστυνομικά τμήματα, όχι μόνο στο Δήμο Πηλαίας Χορτιάτη, παντού. Αποδυναμωμένα τα αστυνομικά τμήματα. Και το βλέπουμε το πώς έχουν γιγαντωθεί, μεγαλώσει και αποθρασυνθεί οι επίδοξοι κλέφτες και ληστές. Διότι όταν πας και απειλείς με όπλο ή με λοστάρι ή με οτιδήποτε άλλο, μπορεί να προκληθούν και άλλα. Να έχουμε και δυσάρεστες καταστάσεις κάτω από αυτές τις συνθήκες. Ο ένας ο μάρτυρας, το θύμα, ο κύριος Μακρύδης, βρέθηκε αντιμέτωπος με όπλο. Με όπλο. Και πήγε ο άλλος, έβγαλε και λωστό μπροστά του. Πού? Στον πιο κεντρικό δρόμο. Που παραδίπλα έχει ένα τμήμα αστυνομικό, ένα αστυνομικό σταθμό, ας το πούμε έτσι, το οποίο είναι πλήρως αποδυναμωμένο. Πλήρως. Πλήρως. Βλέπετε ότι δεν υπολογίζουν τίποτα. Απολύτως τίποτα. Και τι θα πρέπει να κάνουν αυτοί οι άνθρωποι? Και όχι μόνο αυτοί, όλοι μας. Όλοι μας είμαστε στην ίδια μοίρα. Θα έρχεται ο καθένας να μας απειλεί με όπλο? Θα μπαίνει στο σπίτι μας και θα κλέβει? Θα καταπατά την περιουσία μας και θα την καταστρέφει κιόλας? Μιλήσαμε νωρίτερα με τον δήμαρχο Πηλαίας Χορτιάτη, τον κύριο Καϊτεζίδη, ο οποίος βλέπω ότι και μετά τη συνομιλία μας έβγαλε και δελτίο τύπου ο κύριος Καϊτεζίδης, ο οποίος μεταξύ άλλων μας λέει ότι μιλάμε και δεν μας ακούει κανείς. Αυτό λέει ο κύριος Καϊτεζίδης. Κάνουμε εκκλήσεις και δεν μας ακούει κανείς. Καταρχήν να πω ότι οι κάτοικοι έχουν απόλυτο δίκιο και εμείς είμαστε ολόψυχα με την πλευρά των κατοίκων. Μόλις πριν από μια εβδομάδα επισκέφτηκα για το σκοπό αυτό τον νέο αστυνομικό διευθυντή Θεσσαλονίκης και του επεσήμανα το σημαντικό πρόβλημα ασφάλειας για όλη την περιοχή. Θα ρίσκε και γνώριζα τι θα ακολουθήσει, αλλά αυτά τα φαινόμενα και στην περιοχή μας, όπως και σε άλλες περιοχές βέβαια της χώρας, είναι δυστυχώς καθημερινά.
για την υποστελέχωση που μιλάτε και ο Δήμος μας, όπως και τα άλλα αστυνομικά τμήματα, είναι τραγικά υποστελεχωμένα. Σας παραπέμπω σε ανακοίνωση των ίδιων των αστυνομικών προχθεσινή, που για όλα τα αστυνομικά τμήματα του νομού Θεσσαλονίκης αναφέρουν με συγκεκριμένα νούμερα πόσες είναι οι οργανικές θέσεις των αστυνομικών και πόσες είναι οι πραγματικές θέσεις. Αν θέλετε για τις ανάγκες του ρεπορτάζ, το έχω στη διάθεσή σας να σας το στείλω. Είναι λιγότερα από 30% των οργανικών θέσεων. Ναι. Στο πανόραμα τώρα για την περιοχή υπάρχει περιπολικό διαθέσιμο. Υπάρχει περιπολικό. Άλλοτε τους λείπουν οι άντρες, άλλοτε οι άντρες πάνε σε απόσπαση σε άλλες υπηρεσίες. Από τα ποδόσφαιρα μέχρι τις βιβλιοθήκες του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου μέχρι άλλες ανάγκες των υπηρεσιών. Και το πανόραμα και όλος ο Δήμος μας είναι μια αντιγραφή του όσο γίνεται σε όλη την ευρύτερη περιοχή. Τι σκοπεύετε, Δήμαρχε, να... Δήμαρχος, ακούστε με λίγο, δεν υπάρχει δήμαρχος ή δεν υπάρχουν κάτοικοι οι οποίοι θα σας πούν ότι είναι ικανοποιημένοι από την ποιότητα της αστυνόμευσης στην περιοχή τους. Αυτό είναι ένα γενικό κακό που υπάρχει σε όλη τη χώρα. Αυτή είναι η αγωνία που εκφράζουμε και εμείς οι αυτοδιοικητικοί, και θα το εκφράζω δημόσια προσωπικά και στον Υπουργό. Δεν μπορούμε να μιλάμε για ποιότητα ζωής της πόλης όταν δεν είμαστε ασφαλείς μέσα στα ίδια μας τα σπίτια. Αυτό είναι, νομίζω, Ναι, γιατί και με την απειλή όπλου, καταλαβαίνετε, μην φτάσουμε και σε χειρότερες καταστάσεις. Αυτό που ζητάτε, λοιπόν, ποιο είναι, τι είναι ακριβώς αυτό που ζητάτε? Εμείς ζητάμε την πύκνωση. Τα ζήτησα προχθές στον αστυνομικό διευθυντή, δεν είναι καινούργια αυτά. Εμείς ζητάμε την πύκνωση των περιπολιών των ομάδων Δίας και των ειδικών ομάδων που έχει η αστυνομία, είτε με συμβατικά οχήματα είτε με της ασφαλείας. Ζητούμε την στελέχωση κατά το δυνατόν περισσότερο των τμήματων και σε εξοπλισμό και σε άντρες και γυναίκες. Και βεβαίως ζητάμε την αναθεώρηση του σχεδιασμού από την αρχή, διότι υπάρχει ένα προεδρικό διάταγμα κληρονομιά της προηγούμενης κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ, το οποίο διέλυσε τα αστυνομικά τμήματα χωρίς τα καινούργια πολυδύναμα τμήματα να τα στελεχώσει με προδιαγραφές. Θα σας πω ότι στο δικό μου το Δήμο, παραδείγματος χάρη, ενώ το Φίληρο βρίσκεται κοντά στη Νεάπολη και εξυπηρετεί το μέχρι τότε από το αστυνομικό τμήμα της Νεάπολης, σήμερα θα πρέπει να εξυπηρετείται από το αστυνομικό τμήμα της Πηλαίας. Εάν εσείς αυτό το βλέπετε ρεαλιστικό και λογικό, αποτελεί το σχεδιασμό, επαναλαμβάνω, του προεδρικού διατάγματος της προηγούμενης. Ναι, βέβαια αυτά είναι αιτήματα εδώ ετών, καταλαβαίνω, δεν είναι αιτήματα τώρα μόνο. Είναι το 2017. Τα είπαμε τότε που το Υπουργείο με τον Υπουργό τον Τόσκα σχεδίαζε το νέο χάρτη των αστυνομικών. Και δεν είδαμε κάτι να αλλάζει, Δήμαρχε, δεν είδαμε κάτι να αλλάζει. Όχι μόνο στο δικό σας Δήμο, σε όλους τους Δήμους. Δεν μας υπολόγισε κανένας. Τα ξανάπαμε στη συνέχεια όταν βλέπαμε ότι το μοντέλο δεν προχωρά, δεν μας δίνει σημασία κανένας. Εν πάση περιπτώσει, η αυτοδιοίκηση μπορεί να φωνάξει, αλλά δεν έχει νομοθετικά τη ρύθμιση, τη δυνατότητα να αλλάξει τις ρυθμίσεις. Ναι, αλλά Δήμαρχε, κάτι πρέπει να κάνετε κι εσείς και να πιέσετε ακόμα περισσότερο. Βλέπω στο δελτίο τύπου που εκδώσατε μετά τη συνομιλία μας, ταυτόχρονα λέτε ότι μιλήσατε και με το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, μιλήσατε προσωπικά με τον κύριο Παναγιώτη Θεοδωρικάκο, συγκαλώντας παράλληλα και σύσκεψη με τις διοικήσεις του Τμήματος Τάξης και Ασφαλείας Πηλαίας και αστυνομικού σταθμού Πανοράματος, αλλά και με κατοίκους του Δήμου, προκειμένου να καταγραφούν τα περιστατικά, αλλά και να απαξιολογηθούν οι επιχειρησιακές ανάγκες των αστυνομικών τμήματων του Δήμου σε ανθρώπινη στελέχωση, αλλά και εξοπλισμό. Κάτι πρέπει να κάνουμε, διότι όταν φτάνουμε σε σημείο να έρχονται και να μας απειλούν μέσα στην ίδια μας την ιδιοκτησία, είτε με όπλο, είτε με μαχαίρι, είτε με λωστό, είτε με οτιδήποτε άλλο μπορείτε να φανταστείτε, είτε μπαίνοντας και κόβοντας τους συναγερμούς, σπάζοντας τζαμαρίες, μπαίνοντας μέσα. Και πάλι καλά που έλειπε η οικογένεια. Και να ερχόμαστε αντιμέτωποι κάθε φορά με άδεια σπίτια ή με την απειλή όπλου, πού θα φτάσουμε? Ναι, φυσικά δεν είναι τωρινό το θέμα. Φυσικά πάντα είχαμε τέτοια θέματα. Τώρα ένα παραπάνω με την αποδυνάμωση όλων των αστυνομικών τμήματων. Πώς θα γίνει? Και το λέει ο Δήμαρχος, δεν το λέω εγώ. Μιλάμε και δεν μας ακούει κανείς. Κάπως αλλιώς πρέπει να το δούμε.
Κάτι άλλο πρέπει να κάνουμε, μάλλον. Κάτι άλλο. Δεν γίνεται να ερχόμαστε αντιμέτωποι με όπλα, με στυλιάρια και με μαχαίρια. Δεν γίνεται.